Επιστρέψαμε λοιπόν ζωντανά εδώ από το περίπτερο του Έθνους και της Ημερησίας και του Open Digital στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνεχίζει το μαραθώνιο της ενημέρωσης. Ο παλμός της ΔΕΘ χτυπάει εδώ. Έχουμε μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε Βέτα, καλώς ήρθατε στο περίπτερο του Open Digital. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κύριε Βέτα, σας άκουσα πρόσφατα, παρουσιάζοντας την πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ, να μιλάτε για τον κρίσιμο ρόλο των επενδύσεων, ότι είναι κομβικές αυτή τη στιγμή για την ελληνική οικονομία, τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό, αν κερδίζουμε αυτό το στοίχημα των επενδύσεων και σε ποιους κλάδους πρέπει και μπορούμε να στραφούμε. Και είναι επίκαιρο το ερώτημά σας, γιατί μόλις τώρα έβγαλε η Ελστάτ τα νέα μακροοικονομικά δεδομένα, τα οποία δείχνουν ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας παραμένει από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Από την άλλη, είναι ένας ρυθμός που φαίνεται ότι θα είναι λίγο παρακάτω από εκεί που στόχευε το οικονομικό επιτελείο. Μάλλον θα πάμε προς την πρόβλεψη που έχουμε από την αρχή του έτους στο ΙΟΒΕ για λίγο πιο πάνω από 2% πραγματική μεγέθυνση στην χώρα μας. Το ΑΕΠ έχει τρεις συνιστώσεις. Είναι η κατανάλωση, είναι οι επενδύσεις, είναι το εμπορικό ισοζύγιο. Η κατανάλωση είναι κάτι ενδιαφέρον. Μετά το COVID, είχαμε, μετά την πανδημία και τους περιορισμούς της, είχαμε όλοι περιορισμούς. Γιατί είχαμε κληρονομήσει κάποιες αποταμιεύσεις που δεν μπορούσαμε να τις καταναλώσουμε τότε και τις καταναλώσαμε μετά. Αν αυτό θα συνεχιστεί είναι ερωτηματικό. Οπότε τα δύο κρίσιμα μεγέθη είναι οι επενδύσεις, όπως είπατε, βραχυχρόνια. Εάν οι επενδύσεις δεν τρέξουν φέτος περίπου με ένα 10% αύξηση, θα είναι δύσκολο να πετύχουμε ρυθμούς μεγέθυνσης πάνω από 2%. Mm-hmm. Θα μου πείτε 10% αύξηση δεν είναι πολύ. Ναι, αλλά η βάση των επενδύσεων παραμένει χαμηλή και έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μακροχρόνια που με ρωτήσατε, οι επενδύσεις είναι το όχημα αλλαγής. Στη χώρα μας ούτε σε υποδομές, ούτε σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ούτε σε τεχνολογία έχουμε κάνει τις επενδύσεις που χρειαζόμαστε από την αρχή της κρίσης του 10 και μετά. Άρα αν θέλουμε να έχουμε μια οικονομία με νέο παραγωγικό υπόδειγμα, με υψηλή παραγωγικότητα και όλα αυτά τα καλά, χρειαζόμαστε επενδύσεις περισσότερες. Θα το προσυπογράψω αυτό σε κάθε περίπτωση. Διαβλέψατε και μία κόπωση στις εξαγωγές. Όταν και τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας το δείχνουν, έχουμε εκ νέου διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το πρώτο εξάμηνο, σας ανησυχεί αυτή η τάση? Όλη η ιστορία της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις, είτε είναι στα προϊόντα, είτε είναι σε υπηρεσίες, τουρισμό, ναυτιλιακά και άλλες, να πουλάνε περισσότερο στο εξωτερικό, να είναι περισσότερο εξωστρεφής. Γιατί μας χρειάζεται αυτό? Γιατί αναπόφευτα κάποιες εισαγωγές θα τις κάνουμε. Όλοι θα αγοράσουμε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα αυτοκίνητο, κάποια ρούχα. Εδώ. Η ιδέα λοιπόν είναι να παράγουμε όλο και περισσότερο, υποκαθιστώντας κάποιες εισαγωγές, αλλά κυρίως στοχεύοντας στην υψηλότερη αξία διεθνώς. Έτσι έρχεται η ανάπτυξη, όχι απλώς με το να κάνουμε κάποια παραγωγή, αλλά να κάνουμε παραγωγή που όχι απαραίτητα σήμερα, αλλά μπορεί αύριο, μπορεί μεθαύριο, να είναι το καλύτερο προϊόν. Γιατί το καλύτερο προϊόν, όταν το παράξει η ελληνική επιχείρηση, θα έχει τέτοια κερδοφορία και θα χρειάζεται να απασχολεί τέτοιους εργαζόμενους που θα ανέβουν και οι μισθοί. Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι αυτό συμβαίνει ή θα συμβεί στο άμεσο μέλλον? Δεν συμβαίνει όσο το θέλουμε. Αλλά σταδιακά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε επιχειρήσεις, ιδίως στη μεταποίηση, που μπορεί να είναι στον κλάδο του φαρμάκου, μπορεί να είναι σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Πολλές από αυτές ήταν επιχειρήσεις που, για να το οπτικοποιήσουμε λίγο, το 2013, το 2014, το 2016, μέσα στην κρίση, μπορεί να ήταν επιχειρήσεις των 50 ατόμων. Άντεξαν και αυτές στη συνέχεια, όταν εξισορρόπησε η οικονομία και βρήκαν και χρηματοδότηση, από 50 άτομα πήγαν στα 500. Υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις, δεν είναι μία και δύο, δεν είναι 300, αλλά το να έχουμε μεγέθυνση επιχειρήσεων από μικρές σε μεγαλύτερες και εξωστρεφείς, για μένα είναι ο πιο υγιής και ο πιο σταθερός τρόπος,
ανάπτυξη οικονομίας. Όλα τα άλλα θα ήταν να γυρίσουμε λίγο στο παλιό υπόδειγμα, το οποίο για πολλούς λόγους είναι ευαίσθητο σε κρίσεις. Κυρίως δηλαδή να στηριχθούμε κατά βάση την κατανάλωση, γιατί νομίζω κάπως έτσι λειτουργούσε στο παρελθόν. Δηλαδή η κατανάλωση ήταν το μεγάλο μας. Σε επίπεδο drive. Μακροοικονομικών συνιστοσών, ναι. Ακριβώς όπως λέτε, θα ήταν περισσότερη κατανάλωση, αλλά περισσότερη κατανάλωση από μόνη της δεν είναι διατηρήσιμη έτσι. Στο μέλλον, εάν δεν έχεις και μια και παραγωγή και εξαγωγές υψηλής αξίας. Το τονίζω λίγο αυτό. Έχει και μια τομεακή και μια κλαδική διάσταση. Στην τεχνολογία μπορεί να είναι, ας πούμε, αυτές οι εξαγωγές υψηλής αξίας. Είπατε για το φάρμακο, για παράδειγμα. Μπορεί να είναι και στην τεχνολογία, δηλαδή στο ψηφιακό τομέα. Και άλλες τέτοιες. Μπορεί να είναι και εξαγωγές υπηρεσιών. Λογισμικό, για παράδειγμα. Mm-hmm. Και αυτό είναι τεχνολογία. Κάποιος μπορεί να γράφει κώδικα Έλληνας ή μη Έλληνας στα Χανιά ή στη Θεσσαλονίκη και αυτό να πουλιέται σε όλο τον κόσμο. Αγοράζεται από επιχειρήσεις ή να αγοράζεται από τελικούς χρήστες. Σίγουρα η τεχνολογία είναι κρίσιμος ρόλος, γιατί υπάρχουν και άλλα κομμάτια που είναι πολύ σημαντικά για την ελληνική οικονομία, όπως ο τουρισμός. Πλην όμως, εάν πάμε μονόπαντα στον τουρισμό, ο τουρισμός δεν έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει τεχνολογία και να αυξάνει την παραγωγικότητα τόσο γρήγορα. Έχει τα όρια του. Άρα στρέφεται σε κατανάλωση περισσότερων πόρων, κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Εσείς τώρα που χαρτογραφείτε την ελληνική οικονομία και μέσα από το ΙΟΒΕ έχετε μια πλήρη εικόνα, θα έλεγα την ολοκληρωμένη εικόνα της ελληνικής οικονομίας, πού εντοπίζετε τις μεγαλύτερες αιστείες ανησυχίας σήμερα? Η λέξη ανησυχία πολλές φορές φορτίζει τον ακροατή λίγο αρνητικά. Ή στρεβλώσεις, ας πούμε. Ο λόγος που ανησυχούμε για διάφορα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας είναι γιατί η ελληνική οικονομία μπορεί να πάει πολύ ψηλότερα. Είναι θέμα φιλοδοξίας, είναι που βάζουμε τον πήχη. Και όσον αφορά αυτό, δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε ότι κουβαλάμε ακόμη ένα μεγάλο δημόσιο χρέος. Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε ότι το δημογραφικό μας είναι αρνητικό και θα συνεχίσει να είναι ό,τι και να κάνουμε. Τα επόμενα 10-15 χρόνια ο πληθυσμός θα μειώνεται και θα μεγαλώνει η μέση ηλικία του. Μόνο με μακροπρόθεσμα μπορεί να αντιστραφεί αυτή η τάση. Και σίγουρα έχουμε ένα κενό επενδύσεων, τουλάχιστον από το 10 και μετά, το οποίο δεν καλύπτεται εύκολα. Δηλαδή, ακόμη και να κάνουμε τώρα επενδύσεις, αυτό που κάνουμε, δεν μπορούμε να πάμε πίσω και να κάνουμε αυτές που δεν κάναμε. Άρα δουλεύουμε με παλιότερα μηχανήματα, με χειρότερους δρόμους, με χειρότερες υποδομές. Όλα αυτά είναι σημεία ανησυχίας. Για μένα, αν πρέπει κανείς να βάλει το δάχτυλό του, ποια είναι τα δύο σημεία προτεραιότητας που πρέπει, μέσα σε όλα τα άλλα που πρέπει να κάνει, το σύστημα υγείας, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, πρέπει να προσέξουμε δύο ομάδες του πληθυσμού που γίνονται όλο και περισσότερο μειοψηφικές. Και το ένα είναι τα παιδιά, μέσα από το σύστημα εκπαίδευσης. Έχουμε όλο και λιγότερα παιδιά, αλλά αν τους δώσουμε καλή μόρφωση, εάν τους βοηθήσουμε να βρουν τις δεξιότητές τους, τις κλίσεις τους, τότε δεν τη φοβάμαι την ελληνική οικονομία. Αν όμως. Και το δεύτερο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται με μισθωτή εργασία. Αυτοί γίνονται όλο και λιγότεροι σε σχέση με αυτούς που είναι συνταξιούχοι. Έχουμε πάρα πολλούς αυτοαπασχολούμενους. Η μισθωτή εργασία στη χώρα μας, εάν ξεφύγεις από τα πρώτα κλιμάκια, επιβαρύνεται πολύ, φορολογικά και ασφαλιστικά, παρά τη μείωση του βάρους που έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να είναι μεγάλο αυτό το βάρος, το οποίο τι σημαίνει. Αυτό κάνει πολλούς ανθρώπους, ακόμη και όταν βρίσκονται στην κορυφή της παραγωγικής τους εργασίας, ή να δουλεύουν μαύρα, ή να δουλεύουν λιγότερο, ή να απέχουν από την αγορά εργασίας, ιδίως γυναίκες, οι νέοι, ή να φύγουν στο εξωτερικό. Άρα, αν μπορέσουμε να το αντιστρέψουμε αυτό, να επί της ουσίας να αυξάνουμε τους πραγματικούς μισθούς και ταυτόχρονα να προσέξουμε την εκπαίδευση που παίρνουν τα παιδιά μας, η ελληνική οικονομία μπορεί να έχει πολύ καλό μέλλον. Νομίζω ότι θα ακούσουμε κάποια πράγματα από τον Πρωθυπουργό σήμερα στην ομιλία του. Έχουμε λίγο πολύ, νομίζω, κλειδώσει. Όλοι περιμένουμε τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν ξέρω αν θα είναι ικανή για να
κινητροδοτήσει νέους μισθούς και θα το δούμε όμως αυτό, θα το δούμε στην πράξη, θα ακούσουμε και τις εξαγγελίες σε πολύ λίγο. Κύριε Βέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση νομίζω. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΔΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.